διαβάζουμε σήμερα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων ότι οι ΔΕΚΟ μπαίνουν μέσα. Και ότι η Τρόικα για τη σωτηρία τους προτείνει να αυξηθεί το εισιτήριο από 1 ευρώ σε 1,20. Δηλαδή πάλι θα πληρώσει αυτό το αισιόδοξο σενάριο. Κάτι λένε και 1,5 ευρώ να πάει. Πώς το σκέφτηκε αυτό η υπάρχει ένα επίδομα το οποίο είναι εκπληκτικό και το οποίο παίρνουν οι οδηγοί των αστικών λεωφορείων. Ξέρετε τι επίδομα είναι? Ζεστάματος στο αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο δεν θα πρέπει να ζεσταθεί πριν πάρει μπρος. Ναι. Παίρνουν επίδομα για αυτόν τον λόγο, δεν το ξέρετε. Η κάθε φωτιάδου έχει τον κύριο Κομίδη, ο οποίος είναι πρόεδρος των εργαζομένων. Καλημέρα κύριε Κομίδη, καλημέρα κάποια. Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, όπως το είπατε θα πάρει φωτιά το λεωφορείο μετά. Πραγματικά, να πεις να οδηγούν να πάρει φωτιά. Δεν μου λέτε. Κάνει το λογότα στο λεωφορείο. Δεν μου λέτε, τι επίδομα θέλει να το οδηγούν για να πάρει μπροστά το λεωφορείο να σταθεί και μετά να φύγει? Ναι, είναι ένα επίδομα το οποίο είναι υπερεργασία, είναι εκτός ωραρίου εργασίας, είναι 10 λεπτά. Όταν ο οδηγός πάει το πρωί στο αμαξοστάσιο, για να πάει να ελέγξει το ζητήριο και να πάρει το μεράριο με τα λάδια του, να το βάλει μπροστά γιατί πρέπει να σηκώσει αέρα για να μπορεί να αρχίσει και να κινηθεί και να συσταθεί η μηχανή, δεν μπορεί να φύγει η μηχανή. Στο δικό σας αυτοκίνητο το πρωί όταν μπαίνετε, βάζετε μπροστά και παίρνετε, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Το όρο είναι έξω από το οκτάωρο και πληρώνεται περίπου μεσοσταθμικά από 70 ευρώ το μήνα μέχρι 110. Άρα μιλάμε για ένα μεσοσταθμικό 90 ευρώ και μιλάμε για 4.000 οδηγούς οι οποίοι δουλεύουν μετά. Εγώ είμαι με το μέρος των εργαζομένων πάντα. Ακούστε κύριε Κομίνη, εγώ είμαι με το μέρος των εργαζομένων πάντα. Να του δώσουν ένα μισό χωρίς επιδόματα και όχι και μία επιδόματα. Πραγματικό μισθό και έτσι συλλογική σας ξέρω χρόνια, είμαστε φίλοι και έρχομαι σε δύσκολη θέση μερικές φορές όταν αντιδρυπούμε. Εγώ ξέρω τι λέω. Να ενσωματωθεί στο μισθό του και γεια του και χαρά του να το παίρνουν. Αλλά προκαλούμε την κοινή λογική όταν λέμε ότι είναι εκτός ωραρίου η διαδικασία να ζεστάνουν το αυτοκίνητο 10 λεπτά πριν ξεκινήσει. Δηλαδή για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Εάν πάρει στην τουαλέτα για κατούριμα πριν ξεκινήσει το λεωφορείο, δηλαδή είναι. Πρέπει να πάρουμε επίδομα. Είναι πολιτικέ. Έχω την εντύπωση, κύριε Παπαδόλο, να κόβω. Βεβαίω, και στην Κεφρεγάνη. Και στην Κεφρεγάνη. Δεν του δίνω να ψήσει. Να σα πω. 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 Σωστή άποψη και να σας δώσω εδώ τώρα ένα μήνυμα και να σας πληροφορήσω ότι πριν το 2007 ως πρόεδρος του συνδικάτου δηλώνω ότι είχαμε 17, ούτε ένα ούτε δύο κύριε Παπαδάκη, 17 επιδόματα. Δεν τα ενσωματώσαμε τότε όλα και μας πήραμε 3-4 επιδόματα τα οποία δεν ήταν από την εξαρτική και δεν ήταν από την πλευρά του συνδικάτου. Δεν ήταν από την πλευρά του συνδικάτου. Κύριε Κομίνη, ακούστε κύριε Κομίνη, εάν σε εσάς παίρνουν 100 ευρώ το μήνα για να ζεσταίνουν το αυτοκίνητο που ξεκινάει, στο ΝΟΣΕ ξέρετε τι επίδομα παίρνουν. Άλλοι δεν σου αφήσουν. Δεν μπορώ να απαντήσω συνεργά. Όχι, θα σταματήσω εγώ. Θα σας σταματήσω. Μα πείστε με, θα σας σταματήσω εγώ. Όχι εγώ, εσύ να, τι επίδομα παίρνουν αγάπη μου. Κλειστήμα των σιριών. Τι? Κλειστήμα των σιριών. Πόσο θα έλεγε να βρουν τα χέρια. Με γεια τους, με χαρά τους και εκείνοι να παίρνουν ένα αξιοπρεπέστατο μισθό. Αλλά είναι πραγματικά, δεν αντέχει η συλλογική να παίρνει ο ένας επίδομα για να πλένει τα χέρια. Να παίρνει ο άλλος επίδομα για να πάσει καθόλου τα αυτοκίνητα. Το χειρότερο από όλα ποιο είναι. Εντάξει, το συζητάμε εμείς και εδώ συζητώσει λέμε την άποψή μας. Θα έρθει όμως το δούνο του, θα έρθει η Τρόικα και θα πει ορίστε, κοιτάξτε ένα επίδομα, είναι δυνατόν στην Ελλάδα επειδή δεν θέλουν τις μηχανές των λεωφορείων να παίρνουν επίδομα, επειδή πλέον τα χέρια τους θα μας κρατήσουν. Μάλλον ότι όλα αυτά τα επιδόματα δεν είναι σωστό. Έπρεπε να είναι ενσωματωμένο στο μικρό του. Αφού κάθε χρόνο τα ενσωμάτων. Έλεγε ότι τελειώνουμε με αυτά. Όχι το παίρνουν. Μαζί με την επανέλεια. Πόσοι οδηγοί είναι που το παίρνουν. Είναι γύρω στους 4.000 κύριε Παπαδάκη, είναι κάτω από 5 εκατομμύρια. Δηλαδή 4.000. Κάτω από 5 εκατομμύρια, 4% περίπου. Για όλο τον χρόνο και για όλο τον προσωπικό που βρίσκεται στο τιμόνι. 4 εκατομμύρια 100 χιλιάδες λέτε τον χρόνο για να
δεν αντέχουν συλλογική όλα αυτά, τα βλέπουν αυτή τη στρόικα και νομίζουν ότι όλοι, γιατί δεν πιστεύω ότι η οδηγή των λεωφορείων είναι διεφθαρμένη, ούτε τους τρέχουν τα λεφτά από τα παντάκια. Εγώ δεν κατηγορώ τους οδηγούς των αυτοκινήτων. Είπα ότι είναι γελοί εκείνοι οι οποίοι σκέφτηκαν να δίνουν αυτά τα πράγματα, ένα γελίο επίδομα. Από την αρχή έτσι γελίοι, ένας τρόπος για να αυξάνουν τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων. Και τώρα θα αποφύγει αυτό, λέμε θεωρητικά, θα ακούσε τι λέει τώρα. Και τώρα είναι ευάλωτες. Ακούσε τι λέει τώρα, κύριε Κοκκινή, και με αυτό να κλείσουμε. Είμαι πιλότος σε πυροσβεστικό αεροπλάνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση, γιατί εμείς επίδομα για να ζεσταίνουμε τη μηχανή του αεροπλάνου δεν παίρνουμε. Από αύριο θα το διεκδικήσουμε. Δηλαδή καταλαβαίνετε τώρα. Εάν ένα λεωφορείο για να ξεκινήσει 4.100.000 για τους οδηγούς, θα ξεσηκωθούν οι πιλότοι και θα πούνε εμείς δεν παίρνουμε επίδομα για να ζεστάνουμε το αεροπλάνο. Δεν έχετε άδικο. Απλώς σκεφτείτε ότι η πολιτεία κόβει, μισό λεπτό Γιώργο, η πολιτεία κόβει τον υστερινό από τους αστυνομικούς. Δεν παίρνανε αντιγύρω. Ούτε και αυτό που λέτε εσείς αντέχει κύριε Κομίνη, γιατί ο κύριος Κομίνης λέει το εξής. Ο κ. Κομίνης λέει ότι εγώ ξεκινάω την εργασία μου στις 7, θα πρέπει να ξεκινήσω στις 7 παρά 10 το ζέσταμα, 7 η ώρα να είναι έτοιμο το λεωφορείο και να φύγει αμέσως. Φεύγουν 7 η ώρα. Αν ήταν έτσι κύριε Κομίνη, όλοι λεωφορείο θα παίρνανε, αλλά δεν έχουμε και την πιστότητα στην εφεύρεση του λεωφορείου. Μου άρεσε όμως το έκανε εδώ, είσαι παραστατικό. Δηλαδή ο άλλος κοιτάει το οστό και λέει 6 παρά 10 να βάλουν μπρος. Γιατί έξερες να αποφύγει, αλλά δεν σταθούμε γιατί 7 είναι 6 παιδί. Εσύ δεν είναι ενσωματωμένο, ήθελα να άφησε. Για το εγκάλ σας δώσαμε τα...